Παύλου Αλεξάνδρου και του ΠΑΟΚ. Ήδη έχουν γίνει οι παρουσίες των δύο ομάδων, την οποία και παρακολουθήσατε, και τώρα απομένουν λίγα λεπτά για να αρχίσει ο αγώνας. Πάντα μαζί μας ο Γιάννης Τζιρογιάννης και οι εταιρείες Αναδομό και Αυτοζωχαροπλαστία Μπαγκυρτζίδη που προσφέρουν τον αγώνα, τον δεύτερο αγώνα της σημερινής ημέρας. Γιάννη, καταρχήν να πούμε ότι ο κόσμος έχει μειωθεί κάπως. Όλοι ήρθαν για το τέρμπι. Ήρθαν για το τέρμπι Άρη Μαρουλίδη και καλά κάναμε. Δεν ξέρουμε όμως, εντάξει. Είναι ίδιο παιχνίδι, ναι. Βέβαια, τουλάχιστον όσον αφορά τα προγνωστικά. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί και αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό μείνει να φανεί και στο γήπεδο, γιατί πολλές φορές τα πράγματα διαψεύδουν τα φαβορί. Πάντως έχουμε φαβορί ξεκάθαρο. Ναι, σίγουρα. Είπαμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, μόνο η συμμετοχή του σε ένα τέτοιο μεγάλο τουρνουά, σε μια τόσο μεγάλη προγράμμαση. Σε μια χρονιά που οι ομάδες του και οι δύο Μαλολάρη, Βαγιάτης, Κατριβάνος, Μπαλάσκας και Παπαδόπουλος θα ξεκινήσουν για το Μέρα. Κόνιαρης, Παπάς, Λιάπης, Πάπης, συγγνώμη, Λιάπης, Κότας και ποιος άλλος είναι, ο Ψυχίδης είναι η πεντάδα για τον ΠΑΟΚ και η πρώτη επίθεση είναι για το Μέρα. Τον Νεράντζη και τον Μαλολάρη, Μπαλάσκας, χάνουν την μπάλα υπέρθεση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο ΠΑΟΚ με το Κότα τώρα, Κόνιαρης, ο Λιάπης σε τρώει πόντων, άστοχος εμπάνω από τον Κόνιαρη, με επίθεση. Για να πούμε λίγο για τα αυτού των δύο ομάδων, ο ΠΑΟΚ όπως είπαμε διαθέτει τη σύμβεση του τρεις διευθύνεις, τον Κότα, τον Κόνιαρη και τον Λιάπη. Σε όλη την διαδρομή της πεντάδας, 1, 2, 3 και 5. Ενώ το σκορ αρχίζει να διαμορφώνεται 2-0 με το πρώτο καλάθι, 0-2 συγγνώμη με το πρώτο καλάθι για τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη ο Μέγας Αλέξανδρος διαθέτει τον Χρήστογλου που είναι ένα από τα μεγάλα τούτου, ο οποίος δεν είναι στην πρώτη πεντάδα αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια οικονομία, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν μπορεί να έχει το βάθος του ΠΑΟΚ. Να δούμε, μακάρι να διαψευδίνω τα προγνωστικά, να δούμε ένα αφύρωπο παιχνίδι, τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου. Ο Μέγας Αλέξανδρος άλλωστε ήταν πίσω ο Τσάντερ και στο πρώτο αγώνα του παιδικού με αντίπαλο το Μαντζελίδη, αλλά στο πρώτο μήχρονο είχε παλέψει, γενικά είναι μια μαχητική ομάδα, κουβαλάει το πνεύμα των παραγόντων του. Είναι μια ομάδα σκληρή που έχουμε ξαναπεί ότι γυμνάζεται στα ανοιχτά γήπεδα, ακόμη, τουλάχιστον κάποιες φορές. Δεν τα παρατάει ποτέ, είναι ένα στοιχείο της συγκεκριμένης ομάδας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει επενδύσει και αυτός, όπως και οι προηγούμενες δύο ομάδες που αναφέραμε στην υπομονή, ο Κόνιαρης, ο Κότας, ο Λιάπης αγωνίζονται με την αντρική ομάδα, όχι τόσο όσο η αντίστοιχη Άρη, αλλά έχουν διαθέσει αρκετά σημαντική παρουσία τουλάχιστον σε επίπεδο. Μόνο που προπονούνται σε ένα τόσο ψηλό επίπεδο και κάποιες φορές μπορούν και παίζουν, είναι αρκετά. Μετά από πολλά χρόνια ξαναεμφανίστηκε στο προσκήνιο ΠΑΟΚ, κερδίζοντας και τίτλους πέρυσι. Και σιγά σιγά θέλει να καθιερώσει μια δικιά του αυτοκρατορία, να το πω έτσι. Να μην αδικήσουμε όμως και τα άλλα παιδιά, και ο Ψυχίδης είναι πιθανός παίχτης και αυτός είναι διεθνής. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες δηλαδή στον ΠΑΟΚ οι οποίοι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Ναι, δεν το συζητάμε, δεν θα πρέπει να μείνουμε σε ένα-δύο παιδιά. Άλλωστε σε αυτή την ηλικία, χρόνο με το χρόνο, οι παίχτες αλλάζουν και βελτιώνονται.
0-2 πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ και εδώ βλέπουμε σε πέρα λεπτά. Και να πούμε ότι δεν έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Ίσως λίγο χαλαρός ο ΠΑΟΚ, ίσως λίγο φοβισμένος ο Μέγας. Ένα μόνο καλάθι σε σχεδόν 3 λεπτά. Είναι πολύ λίγο για την αξία των παιχτών. Ο Λιάπης είναι και πάλι άστοχος, rebound από μένα. Εξακολουθεί να επικρατεί η αστοχία, τα λάθη, την ευκότητα. Και ο Μέγας τώρα με τον Εράντζη που κόβεται με φάουλ από τον Κόνιαρη. Να ο Χρήστογλου. Ο προπονητής του Μέγα πιθανόν να θέλησε να διαβάσει το παιχνίδι και μετά να βάλει ένα από τα μεγάλα πλατού. Άστοχο σούτ από τον Μέγα, 3 πόντων από τον Κατριβάνο και ο Κότας κλέβει πολύ, ξανακά ο Μέγας αλλά κάνει λάθος και η μπάλα επανέρχεται στους παίκτες του ΠΑΟΚ. 0-2, 6-40 για την εκτέλεση της πρώτης περιόδου του δεύτερου ημιτελικού. Ο Κότας κερδίζει το φιλικό rebound και το φάουλ. Πάντα προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ, αλλά με αυτή τη μικρή διαφορά. Πρέπει να θυμίσουμε και να τονίσουμε αυτό που είπαμε και στο παιχνίδι του Άρη. Όταν αυτά τα παιδιά μετέχουν στην ανδρική ομάδα της Α1, δεν είναι πάντα εύκολο και συνήθως δεν προπονούνται με την υπόλοιπη εθνική ομάδα. Δεν ξέρουμε λοιπόν σε ποιο βαθμό οι παίκτες του ΠΑΟΚ προπονούνται όλοι μαζί. Ίσως αυτό να είναι και μία από τις δικαιολογίες για το κακό ξεκίνημα του ρυθμού. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι και η διαφορά σε σχέση με τον Μαντουλίδη, ο οποίος έχει όλη την ομάδα και ως αντρικό. Σε πολλά τμήματα και συνέχεια μαζί. Και βλέπουμε ότι δεν είδαμε κάτι τέτοιο, ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Ναι. Βλέπουμε ότι επηρεάζει όμως αυτό το γεγονός στην εξέλιξη του αγώνα. Στο ξεκίνημα αυτού του συγκεκριμένου παιχνιδιού υπάρχει έλλειψη ρυθμού. 0-3 παραμένει το προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Ο Κότας είναι άστοχος του πρώτου βολή. Και στη δεύτερη. Ο Μπέγας δεν έχει πετύχει καλά το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο 3 πόντους σε 4 σχεδόν λεπτά αγώνα. Βήματα. Νέο λάθος. Μπρος πίσω. Μπάλα στον ΠΑΟΚ και πάλι. Ψυχίδης για τον Κόνιαρη. Λιάπης. Ο Πάπος. Ο Κόνιαρης. Διζδύει δίνει στον Κότα που καρφώνει την μπάλα. 0-5. Υπάρχει ένα στίχημα από ό,τι βάλει καλά ο Μέγας. Έχουν περάσει 5,5 λεπτά περίπου. Για να δούμε πού θα σταματήσει αυτό. Είναι λογικό μέχρι ενός σημείου, καθώς με όλα αυτά που αναφέραμε για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η παίκτες του, μόνο το γεγονός ότι παίζουν με μια ομάδα από το ΠΑΟΚ, που αρκετοί από τους οποίους μπορεί να την προσεγγίσουν κιόλας. Ναι, είναι ίσως λίγο κουραστικό, αλλά είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, η διαφορά είναι μεγάλη. Χρήστογλου. Ναι, άστοχο σούτ από τον Μέγα και rebound από τους παίχτες της ομάδας με τον Μαρίνο. Άστοχο σούτ, rebound, το εντυπωσιακό κόψιμο από τον Κότα, νέο σούτ, νέο άστοχο, νέο rebound από τον ΠΑΟΚ. Κόνιαρης.
Κότας Λιάπης. Αστοχή κρυβεί το rebound. Μετά από περιπέτεια ο Μαρίνος για το μέρα και το φάουλ. Έχω την αίσθηση ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπήκανε πολύ χαλαροί, γνωρίζοντας ίσως ότι παρκαρούν τον αντιπάλων τους, αλλά οι 5 πόντοι, αν οι 0 πόντοι είναι λίγο παράδοξο για ένα τέλειο παιχνίδι, και οι 5 πόντοι για μια ομάδα της αξίας του ΠΑΟΚ σε σχεδόν 6 αγωνιστικά λεπτά είναι πάρα πολύ λίγο. Να δούμε τι θα ακολουθήσει σε αυτό το παιχνίδι, ενώ νέο κόψιμο από το Λιάπη στον Μπαλάσκα. Η μπάλα είναι και πάλι για το μένα. Απομένουν 4 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για την λήξη της πρώτης περιόδου του δεύτερου ημιτελικού των εφήβων της ΕΚΑΣ. Μέρας Αλέξανδρος ΠΑΟΚ 0-5 το σκορ. Φάουλ πάνω στον Χρήστογλου, δικαίωμα για 2 βολές. Για να δούμε, θα καταφέρει να πετύχει τις πρώτες πόντες του μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουν περάσει σχεδόν 6 λεπτά. Οι εταιρείες Αναδομό και το Τζαχαροπλαστή Μακριτζίδη είναι η χρονική της μετάδοσης του συγκεκριμένου αγώνα, ενώ μετά από 6 λεπτά ο Χρήστογλου με βολή πετυχαίνει τον πρώτο πόντο του μεγάλου Αλεξάνδρου, 1-5. Δύο πέντε τώρα. Ο Κολοκοτρώνης για τον Κόνιαρ. Λιάπης. Κολοκοτρώνης, σουτ, προσποίηση, τελικά είναι δύο πόντων. Εύστοχος. 2-7. Προσπάθεια ο ΠΑΟΚ έχει κοντίνει το σχήμα του, προσπαθώντας να παίξει λίγο πιο ορθόδοξα. Και κερδίζει την μπάλα τώρα με τον Λιάπη. Αστοχή όμως, το rebound από τον Κόνιαρ και 2-9. Αυτό λίγη πίεση θέλει. Σίγουρα και ο coach ο Μιλωτιάδης το συνηθίζει σε όλες τις ομάδες. Ναι. Ειδικά όταν βλέπει ότι το παιχνίδι βέβαια είναι τραβάει. Χρήστογλου. Κερδίζει το φάουλ. Από τον Λιάπη. Δύο βολές και πάλι για τον παίκτη του μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει πετύχει μέχρι στιγμής τους μοναδικούς πόντους της ομάδας του με βολές, όπως και τώρα ο τρίτος πόντος, όλες με βολές για το μέρα. Και ο τέταρτος πόντος, 4-9. Αλλαγές. Ξανά στον πάγκο σκόρε και μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι στιγμής. Τρία λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four εφήβων της ΕΚΑΣ. Μέρας Αλέξανδρος ΠΑΟΚ. Βήματα από τον Ψυχίδη. Η μπάλα στο Ομέγα. Οι διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Ο Νεράντζης. Κλέβει την μπάλα ο Λιάπης και βγαίνει στον εμβολιασμό, αλλά κόβεται με φάουλ όπως έχουν οι διαιτητές. Το φάουλ είναι από τον Μπαλάσκα. Είναι το δεύτερο. 4-9. Κότα. Ψυχίδης. Είναι εύστοχος. 4-11. Αρχίζει να διευρύνει το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα το δούμε αυτό σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχει ανεβάσει την πίεση, προσπαθεί να βρει ένα ρυθμό και να τρέξει. Ο Μέγα τέχνης είναι εύστοχος μόνο με απογραμμή των βολών.
ενώ εδώ μπερδεύονται μεταξύ τους υπέρθεν του ΠΑΟΚ και δίνει το δικαίωμα στο Μεγαλέξαργο να δηλώσει επίθεση, ενώ έχουμε συνεχής αλλαγής. Αποχείρονται τόσο ψυχήτης όσο και ο Λιάπης. Τέσσερα, έντεκα. Ο Καπελιβάνος έχασε την μπάλα. Ο Κολοκοτρώνης κερδίζει το φάουλ. Βολές για τον Μπέρκ του ΠΑΟΚ. Και ξανά στο παιχνίδι ο Χρήστογλου σε έναν αγώνα όπου το σκόρ είναι 4-11, το παρακολουθείτε από το Ιβανόφιο και είναι μια προσφορά των εταιριών αυτοζωχαροπλαστία, Μπακριτζίδη και Αναδομό. Ο Κολοκοτρώνης είναι εύστοχος στη βολή, 4-12. Για τον ΠΑΟΚ. Παραμένει το σκορ καθώς ο παίκτης του ΠΑΟΚ είναι άστοχος και το rebound από τον Πάπλο, προσοχή και αυτός. Ο Μπαλάσκας για το Μέγα. Ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Μέγας δεν έχει πετύχει ακόμη καλά, Γιάννη. Εντός παιδιάς κανένα, οι 4 βολές. Νέο καλάθι για τον ΠΑΟΚ με τον Πανσίση. 4-14 σε η πρώτη φορά διαφορά στους 10 πόντους. 1 και 10 ακόμα για την πρώτη περίοδο. Ο Χρήστογλου κόβεται. Εντυπωσιακή πάσα του Κόνια στον Κόντα. Με μια από τις συνεργασίες που θέλουμε να δούμε. Και θα τις δούμε σίγουρα. Οπότε και είναι μια από τις εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα, η πρώτη, ίσως η από τις πρώτες τέλος πάντων. Πάλι ο Κόνιαρης, βρίσκεται ο Κολοκοτρώνη. 4-16. Κότας, 4-18. 14 πόντους διαφορά για το δικέφαλο, λίγο πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Το αγώνα που παρακολουθείτε από το Ιβανόφιο. Δεύτερος ημιτελικός της ΕΚΑΣ των Επίβων. Το μεγάλο φαβορί του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αποδείξει ήδη ότι αποδέχεται χαρακτηρισμό, ενώ ο Χρήστογλου είναι και πάλι στη γραμμή. Των ελευθέρων βολών. Πέρασμα του χρόνου στο παιχνίδι, η διαφορά θα μεγαλώνει. Βλέπουμε ήδη και αρκετούς φιλάθλους να αποχωρούν. Κάποιοι φιλάθλοι αποχωρούν. Το πιο σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού νομίζω είναι πόσο ο ΠΑΟΚ και ο προπονητής του θα αποφασίσουν να χειριστούν το παιχνίδι και πόσο θα αφήσει τους παίκτες να βρουν ένα ρυθμό ή θα θελήσει να παίξει ένα ξεκούραστο ημιτελικό. Ο Χρήστογλου επιτυχαίνει την πέμπτη βολή και τους 5 πόντους του, ενώ έχει δικαίωμα για μία ακόμα, καθώς οι διαιτητές φύγησαν επανάληψη. Γιάννη, είναι αυτό που είπες, ότι ο ΠΑΟΚ παίξει δεύτερο παιχνίδι σήμερα, θα παίξει και στον ημιτελικό, σε τελικό λογικά πάλι δεύτερο, θα έχει λιγότερες ώρες και κούραση σε πρώτη ο νικητής του πρώτου αγώνα, ο Άρης. Έστω και για δύο. Και ένα πολύ πιο εύκολο αγώνα από ότι ο Άρης που πραγματικά κουράστηκε πολύ για να προκριθεί. 6-18, τελειώνει η πρώτη περίοδος στο Ιβανόφιο και επαναρχόμαστε σε λίγο για την δεύτερη περίοδο.
Επαναφόμενο στο Ιβανόφιλο, δεύτερο δεκάλεπτο του δεύτερου αγώνα του Παναθηναϊκού Αθηνών της ΕΚΑΣ. Μέγας Αλέξανδρος ΠΑΟΚ 6-18. Σαφές απογραμμές με τον ΠΑΟΚ, με το Μέγα να πηγαίνει καλάφια μόνο από βολές του Χριστόγλου και τον ΠΑΟΚ να κυριαρχεί σε όλους τους τομείς. Έχουμε πάντα μαζί μας τον Γιάννη Τσιγκογιάννη. Γιάννη, υπάρχει καμία προοπτική αλλαγή του αγώνα? Νομίζω πολύ δύσκολα θα αλλάξει η μορφή του παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω ότι είναι καθαρά στο χέρι του ΠΑΟΚ το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Το νέο στοίχημα είναι πότε θα πετύχει καλάθι ο Μέγας χωρίς πολλές, γιατί πάλι ο παίκτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα ο Μαλολάρη είναι στη γραμμή. Σημαντικό προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ ήδη. Και νέο σουτ, νέος πόντος μάλλον για τον Μέγα Αλέξανδρο από την βολή. Και ευτυχώς είναι εύστοχη. Ναι, τουλάχιστον καταφέρουν και πετυχαίνουν το καλάθι, γι' αυτό είναι και όσο μπορούν κοντά στο σκορ. 8-18, νέα αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, ο Κώτας από βολή. Ο Ψυχίδης στη θέση του. Ο Λιάπης κατηδάζει την μπάλα. Ψυχίδης. Ο Αζίζης, ο Ψυχίδης. Το Αγιαννάκης, κλέβει ο Κατριβάνος και νέο φάουλ, πάλι πολλές. Πάντως η αγωνιστικότητα δεν λείπει από τους παίχτες του Μέγα Αλέξανδρου. Αυτό δεν μπορούμε να τους το αρνηθούμε. Πολεμάνε, προσπαθούν πάρα πολύ. Δεν είναι και εύκολο. Επειδή παρακολούθησα όλο το εθνικό φέτος, αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια με τον Μέγα Αλέξανδρο. Παλεύουν όλα τα παιχνίδια, ακόμα και όταν η διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη εις βάρος τους. Μαχητική ομάδα, αυτό που είπες, όλα τα δεδομένα του συλλόγου. Ναι, είναι μια περιραίωσα έτσι φιλοσοφία στη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά είναι κάτι όμορφο. Ναι, σίγουρα. Ενώ για μετά από αρκετή ώρα είναι άστοχος στη βολή ο Κατριβάνος, που πηγαίνει τώρα τη δεύτερη, 9-18, double score για τον ΠΑΟΚ. 8:55 ακόμα για την δεύτερη περίοδο. Ο Λιάπης του τριών πόντων δεν του κάνει το χαρτί ριμπάλα. Το rebound από τον Μέγα με τον Εράντζη. Μπαλάσκας έξω για τον Κατριβάνο που αστοχεί. Ψυχίδης. Αζίζης φάουλ. Και βολές απ' έξω μάλλον μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Με το Λιάπη στην επαναφορά. Από το Χαρμπλασπού από Κυρτζίνη και αναδομό.gr χορηγή της μετάδοσης του αγώνα, του δεύτερου αγώνα της ημιτελικής φάσης του Final Four εφήβων της ΕΚΑΣ. Επιθετικό φάουλ δίνει ο διαδικτής, δεν μετράει το τρεποντό. Διαμαρτυρίες και από το πάγκο του ΠΑΟΚ και από την Ελκίδα για αυτή την απόφαση. Και νέα επίθεση τον Μέγα με τον Μπαλάσκα και τον Νεράντζη. Μαλολάρη. Ο οποίος προσπαθεί να βάλει καλά μόνο σε τα καταφέρνει, λοιπόν από τον ΠΑΟΚ. Κολοκοτρώνης. Εντυπωσιακή πάσα. Κολοκοτρώνης στο Ψυχίδη. Και ένα ακόμα όμορφο καλάθι. Γιάννη, μας λείπει λίγο το θέμα την πρώτη αγώνα.
Ναι, δεν περιμέναμε βέβαια να δούμε και ό,τι είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Μετά από πολύ κόπο καταφέρνει να στοχίσει ο Ηλίου και ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Λιάπη και ένα ακόμα εντυπωσιακό κόψιμο. Και πάλι βολές για το Μέγα. Και ομολογώ μία ένταση από τους γονείς στο γήπεδο χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο, αλλά... Με δεδομένο ότι ο νικητής είναι σχεδόν βέβαιος, ίσως κάνει προετοιμασία για την Πέμπτη. Καήκαμε αν ξεκινήσουμε με αυτή την προσέγγιση. Για να δούμε, ο Νεράντζης είναι έξω σε μία από τις δύο βολές, 10-20. Είναι ο double score για τον ΠΑΟΚ και είναι αλλαγή. Ο Καριανάκης βγαίνει από το παιχνίδι και τη θέση του παίρνει ο Χωτρογιάννης. Ενώ ο Κολοκοτρώνης κερδίζει το φάουλ από το Μαρίνο. Γιάννη Ευρωπίδης με δεκτυάβης, ενώ έχει αποσύνει τον Κόνταρη και τον Κότα, κρατάει σε παιδί με τον Σικίρη και τον Λιάπη, οι οποίοι βέβαια θα καταφέρνουν. Θα μοιράσει το χρόνο νομίζω, θα τους κρατήσει φρέσκους. 10-23, με τρίποντο από τον ψηλό του ΠΑΟΚ. Και ο Μαρίνος τώρα με την μπάλα. Λάβησα το Κατριδάνο, η μπάλα στα χέρια του Παθαντικά, 6-28 για την Άραβλα του δεύτερου ημιτελικού, 10-23, πάντα προβάβησε με ευρωδικέφαλο. Ο Αζίζης Ασοκή, ριμπάν για το Μένα. Να και μια όμορφη φάση από τον Καλέσσαν του. Ένα καλό καλάφι. Ο Στεφανίδης συνεργάστηκε πολύ ωραία. Ο Ηλιούς συνεργάστηκε πολύ ωραία με τον Κατριδάνο. Και πέτυχε το καλάθι. 12-23. Ο Χοντρογιάννης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ψυχίδης. Νέο τρίποντο. Είναι εύκολος Γιάννη παρά το ύψος του. Παρά το ύψος του, ναι, σουτάρει εξαιρετικά. Έχει πολύ καλό σουτ και βοηθάει πάρα πολύ όλη την ομάδα. Ενώ η Λιού καταφέρνει και κάνει το 14-26. Έχει αρχίσει και ανοίγει πάντως το παιχνίδι, γίνεται πιο ευχαριστώ. Τουλάχιστον να το παρακολουθείς. Καλό είναι αυτό για μας και για τους συλλάφους που είναι στο γήπεδο. Οι οποίοι όπως είπαμε είναι πολύ λιγότεροι από το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Λιάπης. Αστοχή. Ο Ηλιούς στο rebound και τώρα ο Μαρίνος. 4-50 ακόμα για την ανάπαυλα. 14-26. Πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ. Σουτ τριών πόντων και φάουλ. Από το Κολοκοτρώνη, ο οποίος φεύγει από το παιχνίδι και τη θέση του παίρνει ο Κόνιαρης. Ο Ηλιού είναι εύκολος του πολύ. 15-26. Yeah. 16-26 έχει δικαίωμα για τρεις φορές, όπως είπαμε. Καθώς ήταν η φάουλ σε σουτ τριών πόντων. Yeah.
μέσα και η τρίτη. Αν μη τι άλλο, η ευτυχία των Βολών για το Μέγα του είναι το δικαίωμα να είναι στο τάπι σκορ. Γρήγορο καλάθι, ωραίο καλάθι. Ο Λιάπης, 17-28. Για τον ΠΑΟΚ. Το εντυπωσιακό κόψιμο από τον Τσικίδη. Η μπάλα απέξω για τον ΠΑΟΚ, 17-28. Πάντα μπροστά ο δικέφαλος. 4-20 ακόμα για το τέλος της δεύτερης περίοδου του αγώνα που παρακολουθούμε από το Ιβανόφιλο και είναι μια πιθανότητα εταιρεών αναδομό.gr και Άρτος Ζαχαροπλαστή, ο Μπακυρτζίδη, ενώ έχουμε τρίποντα από τον ΠΑΟΚ και 17-31 και νέο κλέψιμο. Ο Κόνιαρης. Είναι εύστοχος, 17-33, time out από το Μέγα. Βλέπει τη διαφορά να ξεφεύγει. Θα είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί. Ξανά στο Ιβανόφιλο, 3-35 ακόμα για την ανάπαυλα του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ Μεγάλου Αλεξάνδρου και ΠΑΟΚ. Ο διαφορά των 16 πόντων για το δικέφαλο, 17-33, πάντα δίπλα μας ο Γιάννης ο Τσιρογιάννης. Γιάννη, λίγο ήθελε είναι να φύγει. Ναι. Υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφορά η οποία όσο θα περνάει ο χρόνος νομίζω θα εδραιώνεται. Επαναλαμβάνω ότι το παιχνίδι είναι καθαρά στο πόσο πάω που θα το χειριστεί. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα μπουν απ' έξω με όλα τα παιδιά. Να δούμε τι μας απολαύσουν τα τρία τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου. Ο Χρήστογλου απέναντι σε δύο παίκτες κάνει βήματα. Τρεις αλλαγές από τον κοπενικό του ΠΑΟΚ. Ξαναβάζει τον Κότα, τον Στεφανίδη και τον Πάπο. Και αποσύρει τους Ψικίδη, Λιάπη και ο Χοντρογιάννη. Το ΠΑΟΚ είναι μια καλή προπόνηση να βρει σχήματα, να δοκιμάσει όλους τους παίκτες, να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλα τα παιδιά, ειδικά και στους παίκτες της αντρικής ομάδας. Ο Μέγας είναι σε ζώνη τώρα, προσπαθώντας να περιορίσει λίγο τα πράγματα. Αν ήσουν προπονητής στον ΠΑΟΚ, τι θα προτιμούσες να παίξεις αυτό το παιχνίδι στον ημιτελικό ή κάποιον από τους Αράκη Μαντουλίδη? Νομίζω ότι θα προτιμούσα ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Καμιά φορά αυτού του είδους τα παιχνίδια σε αποπροσανατολίζουν. Δηλαδή ίσως η υπέρθωση του Άρη είναι πιο τυχερή. Όλα θα δείτε.
θα το δούμε στο τελικό αυτό. Έτσι κι αλλιώς για να βγεις πρώτος θέλεις δύο νίκες, όποιος και να είναι αυτή. Ναι. Και αν σκεφτούμε ότι... Δεν ξέρω απλά αν ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει πολλά από το σημερινό παιχνίδι ή αν του είναι αρκετό να κάνει μια ξεκούραστη πρόκριση στο τελικό που θα βρει απέναντί του μια πάρα πολύ ισχυρή γρήγορη ομάδα. Θα δούμε το βράδυ της Πέμπτης, πάντα από εδώ από το Ιβανόφιος, ζωντανή μετάδοση από το ΠΑΟΚ και ο τελικός και ο μικρός τελικός της Πέμπτης με τη βοήθεια των χορηγών μας θα μεταδοθούν όλοι ζωντανά. Ένα και 50 για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Πάντα 17-33, τόσο ώρα μιλάμε Γιάννη και δεν πήγε καλάθι. Ο Κόνιαρης, άστοπος του τριών πόντων, ριμπάουντ από τους πέτρους του Μέγα με τον Ηλιού. Ο Μέγας με τη μακετικότητά του και με τη ζωνούλα των τελευταίων λεπτών καταφέρνει να κρατάει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο το σκορ. Αλλαγές στην Πελαβών για τον Βρουπίδη Μελετιάδη, βγαίνει ο Κόνιαρης, βγαίνει και ο Στεφανίδης. 1:18 ακόμα, 17-33, ο ΠΑΟΚ είναι από την αρχή του αγώνα μπροστά με αρκετά σημαντική διαφορά. Κόντας άστοχος, rebound από τον Μέγα με τον Ηλιού. Τώρα ο Νεράντζης, πάλι ο Ηλιού, κόβεται, γυρεύει την μπάλα μάλλον ο παίκτης ο Πάπος, αλλά ξανακερδίζει την μπάλα η πρώτη του μέρα και με τρύπα το άστοχο από τον Βαγιάτη. Ο Βαγιάτης είναι ο πρωταγωνιστής του Μέγα Αλεξάνδρου στο παιδικό, έτσι. Ναι, παίζει και στις δύο ομάδες. Με ιδιαίτερη επιτυχία, εδώ βέβαια έχει ένα πιο δευτερεύοντα ρόλο καθώς είναι αρκετά μικρότερος. Όμως ο Χρήστος επιτυχία είναι ακόμα καλά, 19-33, 15 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Κόνιαρης 8, Χοντρογιάννης την πάει μπάλα στα πόδια. Δεν έχουμε δει ένα καλό ποιοτικά πρώτο ημίχρονο. Έχουμε βέβαια τώρα ένα time out για τα τελευταία 2,7 δευτερόλεπτα. Να κλείσουμε και να τα πούμε σε λίγο. Επανερχόμαστε 2 δευτερόλεπτα και 7-10 ακόμα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου του Final Four εφήβων της ΕΧΑΣ του δεύτερου ημιτελικού. 19-33 ο ΠΑΟΚ προηγείται του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα τελευταίο σχόλιο από τον Γιάννη τον Τζιρογιάννη, καθώς θα φύγει. Σε ένα μέτριο ποιοτικά πρώτο ημίχρονο, έχουμε δεδομένη την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τίποτα με το Μέγα να παλεύει απλά για να κρατήσει το παιχνίδι αξιοπρεπώς. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Τσουρογιάννη για την συνεργασία και σήμερα. Θα τα πούμε την Πέμπτη με τους δύο τελικούς, το μικρό και το μεγάλο. Εμείς ερχόμαστε ξανά σε 15 λεπτά περίπου στο Ιβανόφι για την τρίτη περίοδο.
αλλά και στη δεύτερη, 19-37. Προβάδισμα 18 πόντων για τον ΠΑΟΚ. Κλέψιμο από το Λιάπη. Περνάω καλά. 20 πόντοι της διαφοράς για το δικέφαλο, 19-39, που θέλει να τελειώσει το μάτς όσο γίνεται νωρίτερα, προκειμένου να ξεκουραστεί εν ώψη του αγώνα με το Μαντουλίδη του μεγάλου τελικού την Πέμπτη το βράδυ, με τον Άρη, συγγνώμη, του μεγάλου τελικού την Πέμπτη το βράδυ, πάνω εναντίον Άρης, πάντα από το Ιβανόφιο, πάντα σε ζωντανή μετάδοση από το Τσέτρα Blogspot. Κότας, αστοχή rebound από τον Χρήστογλου. Ένας ακόμα μεγάλος τελικός για το Final Four της ΕΚΑΣ, αυτή τη φορά στην κατηγορία των εφήβων, το βράδυ της Πέμπτης, γύρω στις 9.30. ΠΑΟΚ εναντίον Άρη, Άρης εναντίον ΠΑΟΚ. Καθώς η διαφορά είναι ήδη στους 20 πόντους για το δικέφαλο του Βορρά και λίγο νωρίτερα, πάντα την Πέμπτη στις 7.30, Μαντουλίδης Μέρες Αλέξανδρος στο μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο. Ο Νεράντζης για το Μέρα. Εντυπωσιακό κόψιμο από τον Κότα και ο Λιάπης για τον Κόνιαρη. Ο Χοντογιάννης είναι άστοχος, αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ κερδίζουν το rebound και έχουν δικαίωμα για μια επίθεση. 19-39, Κότας. Εντυπωσιακό το η ενέργεια, αλλά χάνει το καλάθι και ο Ψυχίδης που πέφτει σε φάουλ. Μπάλα και πάλι για το Μέγα. Το 19-39 το σκορ. Το Χρήστογλου δεν μπορεί να περιέχει το καλάθι, λοιπόν από το Κότα Λιάπης. Κόνιαρης ευστοχής εσύ του πόντων, να ανεβάσει κι άλλο το δεύτερο της διαφοράς στους 23 πόντους, 19-42. Νέα εντυπωσιακό κόψιμο από τον Κότα. Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Ο Πάπος και ο Αμανατίδης περνάνε στο παιχνίδι. Όλα έχουν κρυφθεί, 5-42 για την τρίτη περίοδο, ενώ Μπαλάσκας είναι εύστοχος σε σούτ που επιχείρησε και κάνει το 21-42, double score για τον ΠΑΟΚ, ένα ακόμα. Κόνιαρης, άστοχο σούτ από το Λιάπη. Ο Κόνιαρης κλέβει εντυπωσιακά και δίνει στον Κότα που κάνει βήματα. Πάλι μπάλα στον Μέγα. 5-19 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου του δεύτερου Final Four. Των παιδών, των εφήβων της ΕΚΑΣ. Μεταξύ του μεγάλου Αλεξάνδρου και του ΠΑΟΚ. 21-42 για το δικέφαλο που έχει και την μπάλα με τον Κόνιαρη και τώρα με τον Πάπο. Λιάπης, Κόνιαρης. Λέβει ο παίκτης του Μέγα, αλλά βάλανε και πάλι στον ΠΑΟΚ. 21-42, 4-50 για το τέλος της τρίτης περίοδου.
Final Four εφήβων της ΕΚΑΣ, ζωντανά από το Ιβανόφιο, πρώτη μέρα, δεύτερο παιχνίδι. Με σαφές προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα συμμετέχει στο μεγάλο τελικό με αντίπαλο τον Άρη, μεγάλο ντέρμπι, ντέρμπι Ιωνίων της Θεσσαλονίκης, σε ένα κατάμεσο Ιβανόφιο όπως αναμένεται. Ο Λιάπης έχει την μπάλα και τώρα θα κάνει την επαναφορά για τον Κόνιαρ. Κότας ανεβάζει κάτω το δίκτυο του σκορ 21-44. Τέσσερα λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Χρήστολου για το Μέγα με αντίπαλο το Κότα. Δεν καταφέρνει να πετύχει το καλάθι κάτω από την πίεση του παίχτη του ΠΑΟΚ. Έχουν την μπάλα και πάλι με το Λιάπ. Κόνιαρης. Νέο καλάθι για τον ΠΑΟΚ με τον Πάπο. 21-46, 25 πόντες της διαφοράς και νέες αλλαγές που ετοιμάζει ο Ευρυπίνης Μελετιάδης. Νέο κλέψιμο και φάουλ στον Κόνιαρη. Αλλαγές όπως είπαμε για τον Ευρυπίνη Μελετιάδη και time out. Επανερχόμαστε σε λίγο. Επανερχόμαστε στο Ιβανόφιο για τα 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα που απομένουμε για τη λήξη τρίτης περίοδου του δεύτερου ημιτελικού του Final Four εφήβων της ΕΚΑΣ μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του ΠΑΟΚ. Ο τελικός νικητής έχει ήδη ανακηρυχθεί, ο ΠΑΟΚ καθώς προηγείται με 21-46. Να πούμε ότι το παιχνίδι είναι προσφορά των εταιριών Αναδομό και Αρθροσαχαροπλαστία Μπαγκερτζίδη. Και ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα απ' έξω και πάλι και δικαίωμα για νέα επίθεση. Είναι άστοχος όμως ο παίχτης του κεφάλι ο Καγιαννάκης και ο Μέγας αστοχεί και αυτός με τον Βαγιάτη που όπως είπαμε αγωνίστηκε και στο παιδικό καθώς είναι αρκετά χρόνια μικρότερος από τους παίχτες του σήμερα στο εφηβικό. Νέο φάουλ και η μπάλα πάλι απ' έξω και τον ΠΑΟΚ. Ψυχίδης. Αμανατίδης.
σουτ τριών πόντων από τον Χοντογιάννη, εύστοχο, 21-49. Όλα έχουν τελειώσει εδώ και ώρα. Το μόνο που απομένει είναι να μάθουμε τον το τελικό δείκτη της διαφοράς που θα χωρίσει τις δύο ομάδες. 1:58 για την τρίτη περίοδο. ...21-49 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Και ο Μέρας κατεβάζει με τον Νεράντζη, ο οποίος είναι εύστοχος. 23-49. Σημαντικό προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ που δεν απειλείται. Ψυχίδης, νέο σούτ, νέο καλάθι. 23-51, στους 28 οι πόντοι της διαφοράς. Και ο Νεράντζης με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μαλαλάρη δεν καταφέρνει να πετύχει το καλάθι, κερδίζει όμως το φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. 23-51 το προβάδισμα για το δικέφαλο, δύο βολές για το Μαλαλάρη, άστοχο στην πρώτη. Είναι άστοχος και στη δεύτερη και δείχνει το rebound οι παίκτες του Μέγα όμως, και έχουν δικαίωμα για νέα επίθεση, ενώ απομένουν 55 δευτερόλεπτα τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το shoot τελικά είναι εύστοχο από τον Παπαδόπουλο. 25-51, πάντα προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ, που με τον Χοντογιάννη τώρα και τον Πάπο. Το τελευταίο σας οχή και ρωτήσουν οι παίκτες του Μέγα. 29 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση της επίθεσης και για την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου, συγγνώμη. Νεράντζης, Πάπος, Νεράντζης, σουτ τριών πόντων, άστοχο, rebound από τον Ψυχίδη και πρωτοθέστη εμφυδιασμού για τον ΠΑΟΚ. Τρίποντο άστοχο από το Καραγιαννάκη και η τρίτη περίοδος ολοκληρώνεται. 25-51, μεγάλο προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Εμείς επαναρχόμαστε σε λίγο από το Ιβανόφι για την τελευταία περίοδο. Το Ιβανόφι για την τελευταία περίοδο του δεύτερου ημιτελικού των Final Four των αθλήτων της ΑΕΚ μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει εντυπωσιακό προβάδισμα 25-51. Έχει καθαρίσει το θέμα της πρόκλησης στο μεγάλο τελικό, το αντίπαλό του θα είναι ο Άρης. Αναμένουμε ένα μεγάλο ντέρμπι από δύο ομάδες
από τις στοικότερες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ενώ ο Μέρος Αλέξανδρος έχει δικαίωμα για μια επίθεση που ευκαιρθεί με τον Παπαδόπουλο, μειώνει κάπως η διαφορά σε 27-51. Απομένουν 9 και 20 για τη λήξη της τελευταίας περιόδου και του αγώνα. Ένας αγώνας ο οποίος είχε όλα τα στοιχεία που περιμέναμε να δούμε. Το ΠΑΟΚ να επικρατεί με άνεση, το Μέγα Αλέξανδρο με τη γνωστή μαγικότητά του να παλεύει όλα τα παιχνίδια να μην το παρατάει ποτέ. 29-51. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν δικαίωμα για νέα επίθεση με τον Λιάπη. Ευστοχή. 29-53. 8 και 40 ακόμα. Ο Λιάπης κλέβει ξανά την μπάλα. Κόνιαρης, Λιάπης, ξανά Κόνιαρης. Εντυπωσιακές οι εναλλαγές της μπάλας βασικού παιχτών του ΠΑΟΚ. Και ο Μέγας τώρα με τον Μπαρδάσκα που κόβεται από το Λιάπη. Νέο καλάθι για το δικέφαλο. 29-55. Ξανά στους 26 διαφορά. 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαλολάρι κόβεται. Νέο κόψιμο στο πρώτα στον Ιλιού. Ο Λιάπης κόβεται με φάουλ όμως από τον Μπαλάσκα. Βολές για τον παίκτη του ΠΑΟΚ. 29-55. Μεγάλο προγράμμα για τον δικέφαλο. Απομένουν 7 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Παραμένει το 21-55 καθώς ο Λιάπης είναι άστοχος στην πρώτη από τις δύο βολές. Μέσα η δεύτερη. 29-56. Και ο Μέγας στην επαναφορά με τον Παπαδόπουλο. Είναι Ράντζης. Κόβεται προσωρινά, ξανακερδίζει την μπάλα όμως ο Ηλιού. Κόνιαρης για το Λιάπη. Νέο καλάθι για τον ΠΑΟΚ. Και time out από τον προπονητή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε λίγα δευτερόλεπτα και πάλι μαζί. Ξανά στο Ιδανόφι τα τελευταία 7 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα του τελευταίου αγώνα της πρώτης μέρας του Φαναθόρου Φίλου της ΕΚΑΣΤ. Μέρας Αλέξανδρος ΠΑΟΚ 29-58.
ένα μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ που δεν αναμένεται να αλλάξει. Και η ομάδα του Δικεφάλου είναι αυτή η οποία θα αποκριθεί στο μεγάλο τελικό με αντίπαλο τον Άρη το βράδυ της Πέμπτης. Θα μεταδώσουμε και αυτό ζωντανά από το μπλοκ. Ο Λιάπης σε ένα ακόμα εντυπωσιακό καλάθι, 29-60. Στις 31 πόντους διαφορά για τον ΠΑΟΚ. Τρίποντο από τον Μαρίνο, 32-60. Τελικά είναι για 2 πόντους όπως έχουν οι διαιτητές, 31-60. Ενώ ο Κόνια είναι στοχή, που κερδίζει το rebound πέρας του Μέρα και το φάουλ πάνω στον Εράντζη. Να πούμε ότι ο Ιβανόφι έχει αδειάσει θεαματικά καθώς τον ενδιαφέρον έχει ατονίσει. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως εκεί, βλέπουμε τον Κόνιαρη να έχει αδειάσει. Είναι σίγουρα μια σημαντική απώλεια για τον ΠΑΟ. Αν ο παίκτης του ΠΑΟ δεν καταφέρει να αγωνιστεί την Πέμπτη στο τελικό, αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι σίγουρο ότι έχει γυρίσει το πόδι ή κάτι τέτοιο. Τα πρώτα στοιχεία τουλάχιστον αυτό δείχνουν. Ο Ευρυπίδης με διάρρηξη φυσάει, καθώς ήταν το μόνο που δεν περίμενε. Σημαντική απώλεια όπως είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Όχι φυσικά για το σημερινό παιχνίδι, για το αν θα μπορέσει να είναι έτοιμος στο μεγάλο τελικό της Πέμπτης ο Κόνιαρης, ο οποίος σταματήθηκε σε μια φάση ανύπτυξη, ενώ έχουμε ένα εντυπωσιακό κόψιμο του Κατριβάνου. Του Κατριβάνου 31-60, 29-5 διαφορά για τον ΠΑΟΚ, που δεν μπορεί να χαρεί όπως θα ήθελε μετά από το γεγονός που συνέβη πριν από λίγα λεπτά με τον τραυματισμό του βασικού playmaker και του διεθνή του Αντώνη του Κόνιαρη. Θα δούμε τι συμβαίνει ακριβώς σε επόμενες ώρες με τον ΠΑΟΚ. Πάντα στα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έχει ένα διάστημα. Ο Αζίσης είναι εύκολος στην πρώτη βολή, 31-61. Αστοχή στη δεύτερη, το rebound από το Μέρα και δικαίωμα για μια επίθεση με τον Εράντζη. 6 λεπτά ακόμα, όλα έχουν κρυθεί εδώ και καιρό. Ο Μέρας είναι στο μικρό τελικό, ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο. Ο Κώτας κόβει, αλλά πριν από αυτό οι διαιτητές έχουν σφυρίξει φάουλ του Στεφανίδη. Ο Αζίζης αποχωρεί από το παιχνίδι, στη θέση του πάει ο Αμανατίδης. Έχουμε αλλαγές και από τις δύο μεριές. Τα πρώτα στοιχεία όπως μας λέει τώρα ο γιατρός του ΠΑΟΚ είναι μία με δύο μέρες. Δηλαδή αν ο παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος στο τελικό. Θέλει σίγουρα μία με δύο μέρες έξω. Θα γίνει αγώνας δρόμου για τον Κόνιαρη να προλάβει τον μεγάλο τελικό. Από όλο το ιατρικό επιτελείο. Κόβηκε. 31-61. Πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ. 5-33 ακόμα. Λάνε.
την μπάλα στο δικέφαλο. Με το Λιάπη και τώρα με το Χωτογιάννη. Εύστοχος ο τριών πόντων από τον παίκτη του ΠΑΟΚ. 31-64. Και εντυπωσιακή ενέργεια από τις πέφτες του Μέγα Αλεξάνδρου που δέχαρα λίγο στη χαράφη, καθώς ο Κατριδάνος ανάστοχος. Νέο κλέψιμο για τον ΠΑΟΚ και φάουλ. Και νέα αλλαγή για τον Ευρυπίνη Μελετιάδη. Ο Κώτας αποχωρεί από την παιχνίδια στη θέση του Ψυχίδης. 4.55 ακόμα, όλα έχουν ξεκαθαρίσει για τον τελικό νικητή. 31-64, σημαντικότατο προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ, που έχει την μπάλα με τον Λιάπη τώρα. Και ο Χωτογιάννης απαιτεί ένα καλάθι ακόμα. 31-66. 35 πόντους διαφορά. Και ο Μέρας πηγαίνει ένα πολύ όμορφο καλάθι και βρίσκει το φάουλ ο Μαρίνος. 33-66 ακριβώς. Προσπαθούμε να μαντέψουμε τώρα από τα λεγόμενα των παιχτών του Πάγκου και ακριβώς συμβαίνει με τον Κόνια. Πάντως μια αρχική εκτίμηση του γιατρού που μιλούσε με τον Ευρυπίδη Μελετιάδη και του έκανε 1-2, προφανώς είναι 1-2 μέρες. Για ό,τι νεότερο θα ενημερωθείτε τις επόμενες μέρες από το μπλοκ. 34-66. Το ΠΑΟΚ πάντα μπροστά. 4 λεπτά ακόμα. Πολύ φάουλ από τον παίχτη του ΠΑΟΚ, τον Στεφανίδη. Δικαίωμα για μία βολή. 34-68. Μέσα και η βολή. 34-69. 4 λεπτά ακόμα και 15 δευτερόλεπτα. Ενώ νέο καλάθι έχει πετύχει η ομάδα του ΠΑΟΚ και έκανε το σκορ 34-71. Τρίτα και 40 για την λήξη του δεύτερου ημιτελικού. Ο νικητής είναι ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίσει τον Άρη το βράδυ της Πέμπτης. Νωρίτερα ο Μέρας θα παίξει με τον Μαντουλίδη για την τρίτη θέση στο Final Four των εφήβων της ΕΚΑΣΤ. Παρακολουθείτε όπως και τα προηγούμενα ζωντανά από το Chetos Blogspot και είναι μια προσφορά των εταιριών Αναδομό και από το Ζαχαροπλαστείο Μπαγκριτζίδη. Ο παίκτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στη γραμμή των Βολών, ο Μπαράσκας. ...35-71. Και 36-71 τώρα. Τρία και 30 ακόμα. Ο Χοντρογιάννης κάνει λάθος και κερδίζει την τάξη του Μέγα με τον Κατριδάνο που κόβεται εντυπωσιακά από τον Ψυχίδη. Βήματα δίνει ο διευθυντής κάτω από τις νέες αποδοκιμασίες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.
3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. ...36-71 στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four Women της ΕΚΑΣΤ, που σας προσφέρει η Βερονά από το Ιβανόφιο, το chatterblocks.gr, όπως και τους τελικούς της Πέμπτης, ενώ ο Μέγας με τον Μπαλάσκα τώρα έχει την μπάλα. Τρίποντο άστοχο από τον Πιέτρη, την μπάλα και πάλι στο Μέγα. 2-42, όλα, το μόνο που απομένει να μάθουμε το τελικό σκορ. Ο Μοζίρης ήταν άστοχος, εσύ του επιχείρησε, η μπάλα και πάλι στον ΠΑΟΚ. 2-30 ακόμα. Ψικίδης, Κοντρογιάννης. Αστοχή rebound από τους παίκτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα έχουν τελειώσει εδώ και καιρό, όπως είπαμε. Απομένουν 2 λεπτά. Άστοχο σούτ από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Σταυρόπουλο. Ενώ ο Χρήστογλου πετυχαίνει ένα καλάθι και κάνει το 38-71. 1-30 ακόμα. Νέο κλέψιμο του παιχτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τον Μοσίδη, ο οποίος πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι. 40-71. 1-17 για την λήξη. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης στις 9.30 τον Άρη στο μεγάλο τελικό του Final Four εφήβων της ΕΚΑΣΤ. Ένα παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το Chatterton Block, που νωρίτερα στις 7.30 ο Μαντουλίδης θα παίξει με τον ΠΑΟΚ με το Μέγα Αλέξανδρο για την τρίτη θέση και το Χάλκινο μετάλλιο, και τα δύο παιχνίδια, όπως είπαμε, ζωντανά. 55 δευτερόλεπτα ακόμα. 40-71. 43-71 τώρα με τον Βαγιάτη να πετυχαίνει ένα τρίποντο. Και ο ΠΑΟΚ με τον Χοντρογιάννη σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις του αγώνα. Ο Ψυχίδης είναι άστοχος εσύ του Ρομπάντων και κάνει το 43-73, τελικά είναι για δύο. 30 πόντι της διαφοράς, 30 δευτερόλεπτα ακόμα για την λήξη. Αναδομό και αρτοζαχαροπλαστία Μπακυρτζίδη, χορηγή της μετάδοσης της δεύτερης, του δεύτερου ημιτελικού του Final Four εφήβων της ΕΚΑΣΤ. 14 δευτερόλεπτα ακόμα. 43-73. Ο ΠΑΟΚ είναι ο τελικός νικητής, αλλά δεν πανηγυρίζει κανένας, καθώς ο τραυματισμός του Κόνιαρη έχει χαλάσει τα σχέδια κάπως της ομάδας. Άστοχος ούτω από τον Σαββρόπουλο και λήξη του αγώνα. 43-73. Μεγάλος νικητής ο ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που ήταν εύκολο για τον Δικέφαλο και θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης 9.30 ώρα τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, το μεγάλο τελικό. Στο άλλο παιχνίδι νωρίτερα στις 7.30 την ίδια μέρα, Μαντουλίδης εναντίον Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά τους χορηγούς μας, την εταιρεία Αναδομό και τα αρτοζαχαροπλαστεία Μπακυρτζίδη, και να ανανώσουμε το ραντεβού μας για το βράδυ της Πέμπτης με τους δύο τελικούς. Νικός τελικός στις 7.30, μεγάλος στις 9.30.
Καλό βράδυ από το Ιβανόφιο.